Καλώς τα παιδιά. Καιρό είχαμε να σας δούμε. Ναι, πολύ, εμένα που λες. Μόνο που όποιος έρχεται από εδώ συνήθως δεν είναι για καλό. Πες μου ότι με σένα θα αλλάξει το γούρι. Θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο. Μάστε, δεν μου το λες. Τέλος πάντων. Καφέ, μαξιμαδάκι, ποτάκι. Ναι, σιγά μην βγάλεις και παστίτσιο. Παστίτσιο όχι, αλλά μια μακαρονάδα στο άψε ζωή. Δεν θέλω τίποτα, θέλω να μιλήσουμε. Ρίχτω. Ο πατέρας μου κατάλαβε ότι είμαι έγκυος. Γάτος ο Ηλίας. Και όπως καταλαβαίνεις δεν μπορώ να τον βγάλω τρελό. Και προς τι άλλωστε. Ο Σονούπο θα πάνε και η κυλίτσα. Ο Σονούπο. Και πώς αντέδρασε, τι είπε. Είπε να το κρατήσω και να το μεγαλώσουμε μαζί. Εγώ και αυτός. Και σπάθει ο Ηλίας. Να πουλήσουμε ό,τι έχουμε λέει και να φύγουμε από εδώ. Εγώ του είπα για σένα, για την πρότασή σου. Και έπεσε ξερός μετά από αυτό ή επιβίωσε. Μπα, ψύχρεμα το πήρε. Μπράβο. Για γερή κράση ο Ηλίας. Δεν είναι ούτε θετικός, ούτε αρνητικός. Τον έχει μπερδέψει πολύ παρέα, μας λέει. Δεν κι ο μόνος που έχει μπερδευτεί. Μάλιστα, οπότε ο πατέρας σου θέλει να φύγετε. Εσύ τι θέλεις. Εγώ δεν θέλω. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Όλη μου η ζωή είναι εκεί, το αγαπάω εκείνο το μέρος. Έδωσα αγώνα για να το κρατήσω. Και δεν σε διώχνει και κανείς. Ούτε εσάς θέλω να χάσω. Όταν λες εμάς. Εσάς, ρελουκά, τους φίλους μου. Μπορείς να τον λες Νικόλα. Όχι ρε παιδί μου. Τον Νικόλα δεν θέλεις να χάσεις, Δάφνη. Γιατί δεν το παραδέχεσαι. Γιατί κάνεις λάθος. Αφού κατά βάθος ελπίζεις πως κάποια μέρα μπορεί και να γυρίσει πίσω. Όχι βέβαια. Και να γυρίσει δεν θα τον δεχτώ. Να είσαι εδώ. Εδώ. Κοίταξε με. Δεν είναι κακό που θα το δεχόσουν αν γυρνούσε. Δεν έχεις κανένα λόγο να ντρέπεσαι γι' αυτό. Τον αγαπάω ρε Λουκά. Πάνω που συνήλθα από το σοκ και μου πέρασε ο θυμός. Μας ήρθε ο έρωτας πάλι. Νόμιζα πως θα ήταν πιο εύκολο. Μου λείπει. Δεν μπορώ να το συνηθίσω όλο αυτό. Δεν αντέχω. Πες τα, μην τα κρατάς μέσα σου, ξέσπασε. Τόσα όνειρα, τόσα σχέδια κάναμε μαζί. Νύχτες ολόκληρες μιλούσαμε για τον αγώνα που θα δώσει και τώρα είναι... Ορίστε να με πάρουν με τα ζουμιά πάλι. Να σε πάρουν. Καλό θα σου κάνει. Ήμουνα τόσο ολόκληρη μαζί του. Ζούσα μόνο για εκείνον. Περίμενα να βραδιάσει για να συναντηθούμε για λίγο. Το ξέρω, λάθος μου, αλλά... Από λάθη έχουμε κάνει όλοι χιλιάδες. Γιατί να μου το κάνει εμένα αυτό. Πώς μπόρεσε να μου το κάνει. Εγώ έπρεπε να το ζήσω αυτό. Αλλά κορίτσι μου, βασανίζεσαι. Με τον καιρό θα καταλαγιάσει ο πόνος σιγά σιγά. Να. Στο λέω τι σημαίνει. Τι. Πού είστε τώρα. Καλά, καλά, κλείσε. Έρχομαι από εκεί. Τι έγινε. Δηλητηριάσανε την ώρα. Τι. Ποιος. Σήκω, πάμε. Θα σταπώ στο δρόμο. Ναι, ευχαριστώ. Τι είπανε. Θα το εξετάσουνε. Το προσωπικό, τη διεύθυνση και θα δούνε. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι είναι κάποιος από το μαγαζί. Το μαγαζί, από τη διεύθυνση, την κουζίνα, ξέρω εγώ. Δηλαδή τι ρε Λουκά. Ξέρανε ότι θα πάμε εκεί και μας την είχαν στημένη. Μα καλά γίνονται αυτά τα πράγματα. Ωραία όλα γίνονται. Τώρα βέβαια ίσως και να μην έχει καμία σχέση με το μαγαζί, έτσι. Αλλά πάλι πώς διάολο, αφού ήσουν συνέχεια μαζί της. Κοίτα, κάποια στιγμή ανέβηκε στην τουαλέτα. Αργούσε και πήγα να δω αν είναι όλα καλά. Τι να πω, μάλλον τότε. Βέβαια.
Όσο λείπατε, κάποιος έριξε κάτι στο ποτήρι. Πού να πάει το μυαλό μου, ρε Λουκά. Δεν φτάνω σε εκεί η φαντασία μου. Βέβαια, και με το δίκιο σου, δηλαδή. Αυτά δεν συμβαίνουν σε ταινίες James Bond. Έφαγα μια φρίκη. Ούτε στο χειρότερο εχθρό μου. Παραλίγο να μου μείνει στα χέρια. Λες πάλι καλά που αντέδρασες εν καιρός. Απορώ κι εγώ με την ψυχραιμία μου. Μου φύγε μισή μου ζωή, Λουκά. Με αγαπάς, ε? Ναι. Την αγαπάω. Σε αξίζει. Είναι σπάνιο κορίτσι. Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Και μόνο στην ιδέα ότι κόντεψα να τη χάσω, τρελαίνομαι. Ρε Λουκά, τι ήταν όλο αυτό με την ώρα. Θα αντιμετωπιστεί, μην ανησυχείς. Καλά, πώς τα καταφέρνεις και είσαι πάντα τόσο ψύχρεμος. Επαγγελματική διαστροφή. Βλέπεις, το ρίσκο έχει περάσει πια στο πέτσι μας. Εγώ πάντως δεν θα μπορούσα να ζήσω ποτέ έτσι. Όλο αυτό μου φαίνεται απίστευτο. Γιατί είσαι ψυχούλα, Δάφνη μου. Γι' αυτό. Το μόνο που ήθελα πάντα ήταν μια ήρεμη ζωή. Έναν άνθρωπο να μ' αγαπάει. Μια οικογένεια. Και να γίνεις ένας καλός άνθρωπος. Αυτή ήταν η ευχή σου, μην το ξεχνάς. Και αυτό θέλω ακόμα. Μόνο αυτό. Μόνο. Και νομίζω ότι αυτό είναι λίγο. Στις μέρες μας, το να θες μια ήσυχη ζωή με αγάπη, με καλοσύνη, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Τώρα το πιστεύω κι εγώ αυτό. Στην κολοκοινωνία που ζούμε, η ευχή σου αποτελεί ύβρι. Και η ύβρις πληρώνεται. Ναι, αλλά εγώ δεν έκανα τίποτα για να πληρώσω, ρε Λουκά. Πληρώνεις όμως. Τα σπασμένα του Νικόλα, τη Σέβα, του Μάνου. Όλα εσύ τα πληρώνεις. Τι να σου πω. Είχα πιστέψει πολύ σε αυτή την παρέα. Τα αυτά μάτια δεν μπορούν να δουν τι κρύβει ο καθένας μας μέσα του. Εγώ δεν κρύβω τίποτα. Όλοι μας κρύβουμε πράγματα. Εγώ όχι. Εκτός από αυτό στο οποίο δώσαμε όρκο σιωπής. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας. Υπάρχουν όμως πράγματα που δεν έχει τολμήσει ποτέ να πει ο ένας μας τον άλλον. Κι εσύ. Εγώ τι. Μου κρύβεις κάτι κι εσύ. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Και η απάντηση. Δεν είναι και τόσο καλή. Αποφεύγεις να μου απαντήσεις, μου φαίνεται. Δεν σου φαίνεται, Δάφνη, αποφεύγω να απαντήσω. Και ο λόγος. Όλο και θα υπάρχει. Α, δεν μου αρέσει αυτό το παιχνιδάκι. Δεν είναι παιχνιδάκι. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μείνεις πάντα έτσι όπως είσαι. Πώς, αφελής, ηλίθεια και βλήμα. Είσαι ο καθρέφτης μας, Δάφνη. Μέσα από το δικό σου κρίσταλο βλέπουμε τους εαυτούς μας. Και κάποιοι δεν μπορούν να αντέξουν την ασχημία τους. Ίσως κι εγώ. Αλλά σε παρακαλώ μην αλλάξεις τίποτα. Θέλω να βλέπω τον εαυτό μου μέσα από σένα. Εγώ δεν ήρθα ποτέ εδώ. Δηλαδή εγώ σε φαντάζομαι τώρα. Δεν κάνω πλάκα. Αυτή η συζήτηση δεν έγινε. Δεν με είδες, δεν μιλήσαμε. Δεν αρχίζουμε καλά. Και συνεχίζω. Εγώ και η Νόρα αποφασίσαμε να σε βοηθήσουμε. Δηλαδή θα αναλάβετε την υπόθεση. Ναι, αλλά όχι από τη δική σου την πλευρά. Είμαστε αναγκασμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του Ρούσου και του Μάνου. Αλλά θα με βοηθήσετε. Άμπρα. Ρε, εσύ με δουλεύεις. Τι κουλά είναι αυτά. Είστε μαζί μου, αλλά και δικηγόροι της άλλης πλευράς. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Ωραία, χάρηκα που σας είδα. Στο καλό να πάτε. Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε. Τι να περιμένω ρε αγόρι μου, είστε ή δεν είστε μαζί μου. Είμαστε, αλλά off the record ένα πράγμα. Στη ζούλα. Βάλ το και λίγο να δουλέψει. Λοιπόν, δύο είναι οι επιλογές μας. Ή σταματάς εδώ και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να πιέσουμε διαφορετικά. Αυτό ξέχνα το. Ή εφόσον είσαι αποφασισμένος να έρθεις σε σύγκρουση, παίζουμε ρόλο γναβαγωσώστη.
Περίμενε, γιατί είσαι, θα με τρελάνεις απόψε. Συγκεντρώνεις τα στοιχεία σου. Τα δίνεις σε εμάς. Ναι, και εσείς τα χρησιμοποιείτε και υπέρ μου και εναντίον μου. Είσαι ηλίθιος. Δηλαδή, τι θα κάνετε με τα στοιχεία μου σαν δικηγόρη της άλλης πλευράς? Ό,τι μπορούμε. Αλλά αν πάλι φοβάσαι ότι θα σε πουλήσουμε. Όχι, ρε αγόρι μου, αλλά τι μπορεί να γίνει? Θα το παλέψουμε. Βέβαια, σου το λέω εκ των προτέρων. Το θεωρώ χλωμό να νικήσεις. Λοιπόν, σε ακούω. Άκου, φιλέ, αν είστε μαζί μου, βγείτε και υποστηρίξτε με ανοιχτά. Εμένα δεν μ' αρέσουν τα παζαρέματα κάτω από τα τραπέζια. Καταρχήν, δεν σου μίλησα εγώ για παζαρέματα. Η Νόρα και εγώ σου προσφέρουμε μία χείρα βοηθείας. Εσύ αποφασίζεις αν θα τη δεχτείς ή όχι. Δηλαδή, θέλετε να με αναλάβετε στα κρυφά. Γιατί? Γιατί στα φανερά δεν γίνεται. Αν έχουμε κάποια δύναμη ως δικηγόροι, αυτό είναι επειδή δουλεύουμε μαζί με τον Ρούσο. Αν φάμε σούτ από εκεί, σκατά βοήθεια θα σου προσφέρουμε. Θα πάμε όλοι άκλαυτοι. Εσύ όμως προηγουμένως μου είπες ότι δεν θα κερδίσω. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι θα νικήσεις? Εννοείται. Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Και εσύ πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι θα χάσω? Άκου ένα ανέκδοτο. Κάποτε τα μυρμήγκια αποφασίσανε να χτυπήσουν τον ελέφαντα. Μαζευτήκανε λοιπόν πάνω σε ένα δέντρο και τον περιμένανε να περάσει από κάτω. Μόλις αυτός πέρασε από κάτω, χυμίξαν όλα επάνω του. Ο ελέφαντας τεινάχτηκε και τα σκόρπισε κάτω. Έμεινε όμως ένα μυρμήγκι στο λαιμό του. Και τα υπόλοιπα από κάτω φωνάζανε: Πνίχτον, Νικόλα, πνίχτον! Πολύ παραστατικό, θερ, μπράβο. Εγώ θα έλεγα πολύ ρεαλιστής. Νομίζω ότι είσαι ένα μυρμήγκισα για αυτούς, Νικόλα μου. Θα σε λιώσουν.